κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αριστίδη Μπαλτά, ξεφλουδίζοντας πατάτες και λιάνοντας φακούς. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μια και μιλήσατε κιόλας σε εκδήλωση με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου, τι αφορά το βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια ανάγνωση των δύο συγγραφέων, του Βίτκενστάιν και του Σπινόζα, αντιστοιχτική όπως την ονομάζει. Διαβάζει δηλαδή τον έναν σε σχέση με τον άλλον, παρόλο που αυτό ακούγεται να έχει έναν ιδιότυπο αναχρονισμό, διαβάζει λίγο πολύ εκ των υστέρων και τους διαβάζει για να δείξει κάτι που τους χαρακτηρίζει και τους δύο, την επιμονή τους, την αυστηρή συστηματικότητά της απέναντι στην εμένη. Δηλαδή στην αντίθεσή τους σε οτιδήποτε το υπερβατικό. Στην εγκατάσταση μιας αρχής η οποία απ' έξω προσδιορίζει τα πράγματα είτε του κόσμου, είτε της γλώσσας, είτε της λογικής. Σε αυτούς τους τρεις τομείς. Και αυτό δείχνει το βιβλίο συστηματικά. Και το κάνει περνώντας από διατυπώσεις που είναι εισαγωγικές για κάποιον που δεν ασχολείται αυστηρά με τη φιλοσοφία και διδακτικά προσεκτικά ώστε να πείσει για τη σημασία του που κάνει και μετά έχει ένα μεγάλο τεχνικό μέρος που κάνει αυτή τη δουλειά της σύνδεσης για να καταλήξει σε συμπεράσματα που έχουμε να κάνουμε στην ουσία με το τι είναι φιλοσοφία. Το βιβλίο δείχνει τι είναι, μέχρι πού μπορεί να πάει, ποια είναι η σημασία της φιλοσοφίας και μάλιστα της φιλοσοφίας ως πρακτικής δραστηριότητας. Η έμφαση είναι στη δραστηριότητα. Δηλαδή, κατά τον Αριστίδη Μπαλτά, δεν υπάρχει, και όχι μόνο φαντάζομαι, δεν υπάρχει φιλοσοφία αφηρημένα. Έξω από την πρακτική να την εφαρμόσουμε μία έννοια. Δεν υπάρχει καμιά αρχή απ' έξω, η οποία να μπορεί να προσδιορίζει τα πράγματα του κόσμου, της γλώσσας ή της λογικής. Και η έμφαση που έχουν και οι δύο αυτοί συγγραφείς στην εμένεια, σε αυτό που είναι εδώ μπροστά μας και λειτουργεί στο επίπεδο της ζωής μας, είναι η κρίσιμη σχέση μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.